Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, 17 Μαΐου, θα έχει ψηφιστεί το μέτρο της 13ης σύνταξης με στόχο να καταβληθεί στους 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους στις τελευταίες ημέρες του Μαΐου. Η 13η σύνταξη θα υπολογιστεί με βάση το μεικτό ποσό της κύριας σύνταξης. Έτσι, οι συνταξιούχοι με μεικτή έως 500 ευρώ θα λάβουν το 100% της σύνταξής τους, εκείνοι που λαμβάνουν από 500 έως 600 ευρώ θα λάβουν το 70%, όσοι λαμβάνουν από 600 έως 1000 ευρώ θα λάβουν το 50%, ενώ για όσους φέρνουν μεικτή κυρία σύνταξη πάνω από 1000 ευρώ θα πιστωθεί το 30% της σύνταξής τους. Κερδισμένο φαίνεται να βγαίνει και το καλάθι της νοικοκυράς χάρη στη μείωση τιμών που θα επιφέρει μείωση του ΦΠΑ στο 13% σε όλα τα τρόφιμα που σήμερα επιβαρύνονται με συντελεστή 24%. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, το μέτρο θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το οποίο θα κατατεθεί εντός του Μαΐου. Παράλληλα, σημαντική μείωση αναμένεται και στις τιμές των υπηρεσιών εστίασης λόγω της εφαρμογής ΦΠΑ 13% από το 24% σήμερα. Μέτρο το οποίο επίσης περιλαμβάνεται στο πακέτο των ελαφρύνσεων που θα ενεργοποιηθεί άμεσα. Όλα δείχνουν πως οδεύουμε για άλλη μια χρονιά ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων. Ήδη έχουν τοποθετηθεί κεφάλαια άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά γραφείων και εμπορικών ακινήτων στη χώρα μας και το μπαράζ επενδύσεων συνεχίζεται. Με τον ανταγωνισμό στην Αθήνα να αυξάνεται συνεχώς, οι ελληνικές ΑΕΑΠ αρχίζουν να κοιτούν και προς άλλες πόλεις της χώρας για να εντοπίσουν ευκαιρίες. Μέχρι στιγμής, ποιοτικά κτίρια γραφείων, μεγάλα σούπερ μάρκετ αλλά και καταστήματα σε εμπορικούς δρόμους είναι τα κίνητα που τραβάνε το επενδυτικό ενδιαφέρον. Τοτικά κινείται χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο Μονάδα και με τις 740,49 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,34% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.